Ο κύριος Μιχάλης Τσόχος μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είχα έναν από τη Βουλγαρία στο ξεκίνημα της εκπομπής πριν από λίγη ώρα, τον υπεύθυνο τύπου της Πύριν, της ομάδας, ο οποίος ήξερα που είχε πει ο Κωστοκούσης όταν πώς να επικοινωνήσαμε μαζί του για να βγει στην εκπομπή, ότι μιλάει ελληνικά. Αλλά στην πορεία μου προέκυψε και ο παδός του ΠΑΟΚ, συνάδελφος από τη Βουλγαρία, με παρουσία στην Κύπρο και τα λοιπά, και μας τα είπε όλα. Ήταν πολύ ωραίος. Είναι αυτά τα από το πουθενά που λέω. Ναι. Με περιγραφές στο μεγάλο κανάλι εκεί της Βουλγαρίας, στο αθλητικό, στο Eurosport, είχε μεταδώσει για τον ΠΑΟΚ Γάνδη. Έρχεται και στην Τούμπα, φοβερός, και μας είπε πολλά για τη Λεύσκη. Αλλά αρχικά θέλω ένα σχόλιο από σένα, γιατί η κλήρωση έγινε μετά, για τις δύο ομάδες που βρίσκονται ουσιαστικά, για τις τρεις μάλλον, μιλάμε και για τον Ολυμπιακό, τις τρεις ομάδες που θα βρουν μπροστά τους: ο Ολυμπιακός στη Μακάμπι Χάιφα, που ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος, ο Άρης στην Γκόμελ από τη Λευκορωσία, που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν ξέρουμε πού θα παίξουν στο πρώτο παιχνίδι που είναι εκτός έδρας, και ο ΠΑΟΚ με τη Λεύσκη, η οποία Λεύσκη μας είπε ο Ντάντσο πριν από λίγο, ο Γκροσδάνοφ που μιλούσαμε μαζί, ότι ζήτησε από την UEFA να πάει να παίξει στο μεγάλο γήπεδο της Σόφιας, δηλαδή στο Ολυμπιακό στάδιο ουσιαστικά της Σόφιας, της Βουλγαρίας, και όχι στο δικό της που χωράει 30, να πάει να παίξει εκεί που χωράει 50, γιατί έχουν και διάφορα οικονομικά προβλήματα. Ναι, αυτό δείχνει πόσο μεγάλο μέγεθος θεωρούν τον ΠΑΟΚ, πόσο τον υπολείπτονται και πόσο πιστεύουν ότι το κοινό θα ανταποκριθεί, και το 30.000 γήπεδο είναι μικρό για να χωρέσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που θα έχουν οι φίλοι της Λεύσκη για να δουν αυτό το μάτς. Λοιπόν, θα τα πάρω σκαλή-σκαλή. Για τον Άρη δεν νομίζω ότι γίνονταν καλύτερα. Το επόμενο στάδιο ήταν να πέρναγε άνευ αγώνος. Δεν το λέω για να υποτιμήσω την Κόμμελ, αλλά το λέω γιατί ξέρω ότι πολλοί είναι στο mood ότι καλά, ναι, αλλά ο Άρης πέρυσι αποκλείστηκε από την Αστάνα, πέρυσι από την Κόλος, οπότε ποια ομάδα μπορεί να με ποια ομάδα μπορεί να θεωρηθεί φαβορή. Με αυτήν την ομάδα μπορεί να θεωρηθεί απόλυτο φαβορή. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια χαμηλής δυναμικότητας ομάδα, δεν είναι μόνο ότι φέτος κάνει μια πολύ κακή σεζόν, είναι δέκατη στο πρωτάθλημα της χώρας της, είναι ότι έρχεται και από ένα πολύ υποβαθμισμένο πρωτάθλημα, άλλο να παίζεις με την τέταρτη της Ουκρανίας, όπως και αν λέγεται αυτή, Κόλος Κοβαλίνκα, και άλλο να παίζεις με την τέταρτη της Λευκορωσίας. Υπάρχει χαοτική απόσταση. Mm-hmm. Επιπλέον είναι μια ομάδα η οποία δεν θα παίξει την έδρα της. Θα δούμε σε ποια ουδέτερη χώρα και σε ποιο ουδέτερο γήπεδο θα γίνει το πρώτο μάτς. Θα παίξει χωρίς οπαδούς, σε άδειες κερκίδες. Τέλος πάντων, είναι μια ιδανική συγκυρία για τον Άρη να προκριθεί, και αν εξαιρέσει ότι θα υπάρχει πίεση, γιατί εδώ δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία να μην τα καταφέρει. Νομίζω ότι ο Άρης μπορεί να προκριθεί και με δύο νίκες, όχι μόνο να προκριθεί. Για τον ΠΑΟΚ είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν είναι ένα υψηλό εμπόδιο, και η Λεύσκη είναι ένα χαμηλό εμπόδιο. Έχει το όνομα σε σχέση με τη χώρα προέλευσης στη Βουλγαρία, αλλά δεν έχει τη χάρη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάνω από μια δεκαετία να κερδίσει πρωτάθλημα. Είναι σταθερά πολύ πίσω από άλλες παραδοσιακές δυνάμεις της Βουλγαρίας και κυρίως πίσω από την Λουντογκόρετς, από την οποία τερματίζει 25 και 30 βαθμούς πίσω της στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και παίζει με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θα βρούμε στην περσινή σεζόν παιδιά 16 και 17 ετών να έχουν διψήφιο αριθμό συμμετοχών στο πρωτάθλημα. Δείγμα της ανανέωσης που προσπαθεί να κάνει με έναν καλό προπονητή, είναι η αλήθεια, και δείγμα της οικονομικής, των οικονομικών προβλημάτων που έχει η Μπελεύσκη. Γι' αυτό άλλωστε πέρυσι έλυσε αρκετά συμβόλαια ξένων, κυρίως ξένων ποδοσφαιριστών, που για τα δικά της κυβικά ήταν πολύ υψηλά, τους άφησε ελεύθερους και πήγε στη λύση των ακαδημιών, όπου έχει ένα ρόστερ με 8-9 παιδιά από τις ακαδημίες, και αρκετά από αυτά να παίζουν, είτε 2-3 ως βασικοί, αυτοί που είναι 18-19, είτε 2-3 ακόμα μικρότεροι, 16-17 όπως είπα νωρίτερα, να έχουν ρόλο στο rotation. Προσπαθεί να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα, αλλά είναι, ξαναλέω, και αυτή ένα χαμηλό εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ενδεχομένως
η ιδανικότερη κλήρωση με βάση τους αντιπάλους. Ενδεχομένως οι ομάδες που συζητάγαμε χθες από την Μάλτα, ας πούμε, να ήταν λίγο πιο αδύναμες, αλλά τέλος πάντων ένα χαμηλό εμπόδιο και ο ΠΑΟΚ νομίζω όχι απλώς μπορεί να προκριθεί, αλλά μπορεί να το κάνει και με δύο θετικά αποτελέσματα, δύο νίκες, μια νίκη και μια ισοπαλία. Για τον Ολυμπιακό είμαστε στο πιο πάνω σκαλί. Από τις ομάδες που μπορούσε να βρει στην κλήρωση, βρήκε μάλλον τη χειρότερη. Είναι δύο φορές συνεχόμενες πρωταθλήτρια Ισραήλ. Είναι μια ομάδα που νομίζω καταλαβαίνουμε τη δυναμικότητά της, αν σκεφτούμε ότι θέλει να πάρει για ένα πληρωματικό δεξιμπάκ τον Σούντγκρεν, και είναι κοντά και στο να τον πάρει. Είναι μια ομάδα σφιχτή, με έναν προπονητή που την ξέρει χρόνια. Είναι μια ομάδα του αποτελέσματος, παίζει για το αποτέλεσμα, μια ομάδα που δύσκολα τρώει γκολ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και σε την περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, αλλά εδώ πια μιλάμε για φαβορή επίπεδο 60-40 και όχι, ξέρω εγώ, 80-20 όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή 90-10 όπως ενδεχομένως είναι ο Άρης. Προφανώς ο Ολυμπιακός θα θέλει κάτι διαφορετικό. Ό,τι άλλο και να έπαιρνε από τους άλλους 5-6 υποψήφιους αντιπάλους ήταν χαμηλότερο εμπόδιο. Αλλά από την άλλη, επειδή μιλάμε για Champions League και επειδή μιλάμε για στόχο του Ολυμπιακού να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, τέτοιου είδους ομάδες πρέπει να τις αποκλείσεις για να βρεθεί στους ομίλους του Champions League. Διαφορετικά, πάνω κάτω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν έχεις και θέση στους ομίλους του Champions League. Ίσως ο Ολυμπιακός να ήθελε αυτό το εμπόδιο, γιατί πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, να το βρει παρακάτω. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αν περάσει αυτό το εμπόδιο, αποκτά ψυχολογικό αβαντάζ, γιατί μην νομίζετε ότι θα βρει τίποτα πολύ μεγαλύτερα εμπόδια. Ξέρω εγώ, δεν είναι κανένα πολύ μεγαλύτερο εμπόδιο η Ζυρίχη, ας πούμε, μπορεί να βρει παρακάτω. Οπότε υπό αυτήν την έννοια λέω ότι ναι, είναι ένα κομβικό ζευγάρωμα για τον Ολυμπιακό, που μπορεί όμως να του φτιάξει το καλοκαίρι, αν καταφέρει και προκριθεί και ξεπεράσει τις δυσκολίες που θα έχει, γιατί σίγουρα θα έχει, στο Ισραήλ. Θα είναι ένα μάτς που, αν δεν κρυθεί στις λεπτομέρειες, πάντως δεν πρόκειται να κρυθεί με μια άνετη πρόκριση κάποιου εκ των δύο. Θα είναι μάτς μικρών ισορροπιών, που πιθανότητα και τα δύο να κρυθούν στο ένα γκολ διαφορά, και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και κοινικός για να τα καταφέρει. Μιας και ολοκλήρωσες με τον Ολυμπιακό, θέλω να κάνουμε μια συζήτηση για τον Ολυμπιακό σήμερα, και το αγωνιστικό και για το εξωαγωνιστικό, ουσιαστικά με αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε, που μαθαίνουμε, που ανακοινώνονται το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή το τέλος με την συνεργασία με την κυρία Σουλούκου, ήταν η Γενική Διευθύντρια του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Ανάληψη καθηκόντων από τον Καραπαπά, από τον Κώστας, έτσι, Κώστας Καραπαπάς, αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, αντιπρόεδρος. Σήμερα κάποιες ανακοινώσεις για αλλαγές προσώπων και στο επικοινωνιακό κομμάτι του Ολυμπιακού, δηλαδή ο Νίκος ο Γαβαλάς δεν θα είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου, αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Μπάτης, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος. Η ανακοίνωση αναφέρει και το υπεύθυνος, αναλαμβάνει, λέει, υπεύθυνος του γραφείου τύπου αναλαμβάνει δημοσιογράφος Δημήτρης Σαμόλης, και υπεύθυνος τύπου Ακαδημίες Σχολών κτλ. Ο Δημήτρης Μαργωμένος. Ο Νίκος Γαβαλάς, που ήταν ο υπεύθυνος τύπου, αναλαμβάνει τη διεύθυνση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για το project 100 χρόνια θρύλος 1925-2025. Πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό τις τελευταίες ημέρες. Ναι, ξεκινώντας από τις τελευταίες, στο επικοινωνιακό κομμάτι γίνεται μια μεγάλη στόχευση στον Ολυμπιακό για βελτίωση όχι της επικοινωνίας του με τον τρόπο που τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά της βελτίωσης των επικοινωνιακών εργαλείων του Ολυμπιακού, δηλαδή της βελτίωσης του site του Ολυμπιακού και των social media του Ολυμπιακού. Άλλωστε ο Γρηγόρης Μπάτης που αναλαμβάνει, ένα παιδί που δούλευε στην 24 Media χρόνια με ειδίκευση στα social, οπότε οι αλλαγές στο επικοινωνιακό κομμάτι γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, πώς να το πω, προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού της επικοινωνίας του Ολυμπιακού και της καλύτερης επικοινωνίας μέσω όλων των social media της ΠΑΕ και του site της ΠΑΕ. Και με αυτήν την στόχευση έγιναν αυτές οι προσλήψεις, και υπό αυτήν την έννοια έχουν και μια ειδίκευση, δεν είναι παιδιά φαντάζομαι πολύ αναγνωρίσιμα στον κόσμο,
ούτε ο Γρηγόρης Μπάτης ούτε ο Σαμόλης. Ο Σαμόλης δούλευε τα τελευταία χρόνια στο Γκαζέτα. Είναι με στόχευση αυτό που σου λέω, δηλαδή την βελτίωση των social media και του site της ΠΑΕ και του τρόπου των εργαλειών επικοινωνίας της ΠΑΕ, και δεν γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Θέλουμε έναν πιο μπροτάλ επικοινωνιολόγο ή πιο low profile ή τέτοια πράγματα. Δεν έχει σχέση με αυτό. Έχει σχέση με αυτό που σου περιγράφω. Οι αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι, επί της ουσίας η σοβαρή αλλαγή, είναι η πολύ μεγάλη αλλαγή, είναι του Μοντεστό και των συνεργατών του. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά επειδή ένας άνθρωπος που έτρεχε τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον μια τριετία τώρα και που έπαιρνε πάνω του τις περισσότερες από τις μεταγραφές, γι' αυτό άλλωστε τα τελευταία χρόνια αυτή η στροφή του Ολυμπιακού στη γαλλική, τη γαλλόφωνη αγορά, βλέπε Σισε, Μπα, ο δεύτερος Μπα, ο Λαλά, ο Εμβιλά, ο Μαντί Καμαρά, ο Αγκιμπού Καμαρά, όλοι οι Μπουέλ Αραμπί, όλοι οι στόχοι του Ολυμπιακού την τελευταία τριετία ήταν στη γαλλική αγορά, είτε στους γαλλόφωνους, αν μιλάμε για αφρικανική αγορά, ποδοσφαιριστές. Οπότε εδώ σίγουρα θα έχουμε μια στροφή. Δεν αντιλαμβάνομαι, να σου πω την αλήθεια, ότι ο Ολυμπιακός, πώς να το πω, καίγεται για να βρει τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή κτλ. Κτλ. Άμεσα. Ναι. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός θα προχωρήσει με βάση το όπως είχε διαμορφωθεί από τον Μοντεστό και απλώς θα τον τρέξει ο Κριστιαν Καρεμπέ στη θέση του Μοντεστό με την βοήθεια των υπολείπων. Και ονόματα έχει αρκετά μέχρι τώρα και συναντήσεις και αφήξεις δεν είχαμε στον Πειραιά συζητήσεις με υποψήφιους. Θα πάρει ο Ολυμπιακός αθλητικό τεχνικό διευθυντή, απλώς έλεγα ότι δεν βιάζεται γιατί εκτιμά ότι δεν έχει χρόνο ο καινούριος που θα έρθει να τρέξει τον φετινό σχεδιασμό. Θα του βάλουν μια πολύ μεγάλη πίεση, δεν θα ξέρει την ομάδα, δεν θα ξέρει τους ποδοσφαιριστές, δεν θα ξέρει τις ανάγκες. Εκτιμούν ότι θα γίνει πολύ βιαστικά αυτό, οπότε συνεχίζουν να ψάχνουν, έχουν ένα σωρό υποψήφιους, έχουν κάνει ραντεβού και με μερικούς από αυτούς, ανάμεσά τους ο Θουμπιθαρέτα, ο πρώην της Μπαρτσελώνα ή ο Πλάνες, αλλά νομίζω ότι η πρόσληψή του θα αφορά από το καλοκαίρι, ακόμα και αν γίνει σε 10 μέρες, τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού δεν θα τον τρέξει αυτός. Τώρα αν θα βάλει μια-δυο πινελιές αν έρθει νωρίς, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά ο μεταγραφικός σχεδιασμός θα τρέξει με το προηγούμενο καθεστώς και απλώς θα τον τρέξει όπως ακριβώς τον είχαν σχεδιάσει με τον Μοντεστό ο Κριστιαν Καρεμπέ μαζί με τους υπόλοιπους. Για την αποχώρηση του Τσουλούκου νομίζω ότι η ίδια εκτίμησε ότι ήρθε η ώρα να κάνει ένα επόμενο βήμα στην καριέρα της στο εξωτερικό. Πιθανότατα τις επόμενες... Δικηγόρος είναι η κυρία Σούλουκ, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Okay. Και δικαιωμάτων μπορεί να ασχολήθηκε με διάφορα ζητήματα ως γενική διευθύντρια του κλαμπ, αλλά η δίκευσή της είναι η εκπροσώπηση του Ολυμπιακού στην ΕΚΑ, περισσότερο οι ευρωπαϊκές σχέσεις του Ολυμπιακού, και υπό αυτήν την έννοια ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα στο εξωτερικό. Νομίζω θα δουλέψει σε αυτό το πόστο σε μια ομάδα στο εξωτερικό, θα το μάθουμε πιθανότητα σε λίγες μέρες, σε μερικές εβδομάδες. Δεν λέω ότι έχει κλείσει κάπου, αλλά λέω ότι έχει προτάσεις και τις εξετάζει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια δομική αλλαγή αυτή στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν αλλάζει πολλά πράγματα στην καθημερινότητα της ομάδας. Αλλάζει ορισμένα πράγματα σε σχέση με τις δημόσιες σχέσεις, με τις ευρωπαϊκές σχέσεις του κλαμπ, στις οποίες νομίζω θα πέσει μεγαλύτερο βάρος στον Κώστα Βερνίκο. Και θα έχουμε και μια, πέρα από την αναβάθμιση του Κώστα Γαλαμπά που είπες, θα έχουμε και μια επιστροφή επί της ουσίας, αν και δεν είχε, τυπικά δεν είχε φύγει ποτέ, ουσιαστικά είχε φύγει, ήταν στο Νότιχαμ, του Βρέτζου, ο οποίος θα αναλάβει πολλά από τα ζήτηματα που έτρεχε η Σουλούκου. Μάλιστα. Αυτό για τον Βρέντζο δεν το ήξερα. Λοιπόν, παρένθεση τώρα. Ωραία, δηλαδή μας το περιέγραψε μέσα σε 3 λεπτά όλο αυτό το σκηνικό. Για να έχουμε μια ιδέα, πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται σε όλες τις ομάδες. Το λέω και το ξαναλέω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση της Λίγκας για την ψηφοφορία. Χθες είχαμε τον Μαντσίνη για τον Άρη. Σήμερα
για τον ΠΑΟΚ, πρώτος στην προτίμηση του κόσμου στην ψηφοφορία της Super League, επαναλαμβάνω, ο Κούρτιτς με 26,13% έφαγε στη στροφή το Πασχαλάκη, με 23-10 ο Πασχαλάκης στη δεύτερη θέση, και ο Ίγκασον στην τρίτη θέση με 17,46%. Αυτοί είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που ψηφίστηκαν από το κοινό. Ο Κούρτιτς, επαναλαμβάνω, 26,13%, ο Πασχαλάκης 23-10% και 17,46% ο Ίγκασον. Σωστά ψήφισε, ναι, ο κόσμος. Ναι, νομίζω λειτουργήσε και λίγο συναισθηματικά στην περίπτωση του Πασχαλάκη, που έφαγε αρκετό από το ποσοστό του Κούρτιτς λόγω της αποχώρησής του, και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ο Ίγκασον μπορεί να αδικείται λίγο σε σχέση με το ποσοστό του, αλλά πάντα η κεντρική αμυντική, το συζητάγαμε χθες και για τον Άρη, δεν είναι αυτοί που τραβούν το μάτι. Ενδεχομένως στα δικά μου μάτια από άποψη σταθερότητας, βέβαια μπήκε και λίγο αργά γιατί είχε το πρόβλημα τραυματισμού, οπότε παίζει και αυτό ρόλο. Ήταν ο πιο σταθερός και με υψηλή απόδοση ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δηλαδή δύσκολα να βρεις κακά μάτς του Ίγκασον, να βρεις ένα-δύο, και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρεις από 7 ως 8. Ενώ στον Κούρτιτς, ας πούμε, μπορείς να βρεις κακά μάτς. Όπως επίσης η αλήθεια είναι ότι τη φετινή σεζόν δύσκολο βρίσκεις και κακό μάτς του Πασχαλάκη. Πιθανότατα έκανε την καλύτερη του χρονιά στον ΠΑΟΚ την φετινή. Ναι, νομίζω λογικά, πολύ λογικά ψήφισε. Στον Παναθηναϊκό ποιος ήταν, είναι ο κορυφαίος? Στον Παναθηναϊκό ποιος? Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ παίζουν πριν την ψηφοφορία. Αυτός να βγήκανε και να τον πήρε χαμπάρι, δεν νομίζω, όχι. Στον Παναθηναϊκό θα βγει, φαντάζομαι, ο Παλάσιος. Δεν δυσκολεύομαι να φανταστώ κάτι άλλο. Με δεύτερο τον Αϊτόρ, φαντάζομαι. Ναι. Στον Ολυμπιακό θα βγει κορυφαίος. Μπα, νομίζω πάλι ο Ελαραμπή θα βγει, γιατί είναι και λίγο το θυμικό. Έμεινε ανανέως, πρώτος σκόρερ, έτσι που το σκέφτομαι. Νομίζω Ελαραμπή. Με Βασιλίκ έχεις δίκιο, πολύ ψηλά. Και τρίτο... Εμβιλά. Μπορεί, Εμβιλά. Να, να. Και ΑΕΚ. Εκεί είναι. Αραούχο 60%. Α, ναι, Αραούχο. Έχει τη σιγουράντζα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, Αραούχο 60% και μετά όλοι οι άλλοι 8, 7,5, 7,25, 7,13, 7,6. Ναι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι δεύτερος. Μπορεί να είναι ο Άμπραμπατ δεύτερος, θα το σκέφτομαι. Μπορεί να έχει λίγο Τσούμπερ. Οι μανταλικοί, για να την μπουν στους αντιμανταλικούς, μπορεί να ψηφίσουν Μάνταλο. Έχουν και τέτοια στην ΑΕΚ. Ναι. Α, και έτσι ήταν Στάνκοβιτς, μπορεί να πάρει αρκετούς. Στάνκοβιτς, βέβαια. Αλλά ο Αραούχο θα είναι με διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με Μιχάλη Τσόχο και θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, έχω συναντηθεί με πολλά απρόπτα όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό το λέω. Με Κρέσπο. Επιστρέψουμε με συνέντευξη. Να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλά να περάσετε. Να είσαι καλά.